Αυτόφορο και φυλάκιση θα αντιμετωπίζουν πλέον όσοι δεν αποδίδουν το ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου φόρου, αλλά και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προ το δημόσιο, καθώ τα δικήματα αυτά από στιγμέα που ήταν μέχρι σήμερα μετατρέπονται σε διαρκή. Ειδικότερα, όσοι καθυστερούν να πληρώσουν τα χρέη του προ το δημόσιο για διάστημα πάνω από 8 μήνε, θα αντιμετωπίζουν το αυτόφορο αλλά και ποινέ φυλάκιση ανάλογα με το ύψο τη οφειλή. Πάντω, το σχετικό νομοσχέδιο δεν διευκρινίζεται πάνω από ποιο ποσό θα ισχύσει η διαδικασία του αυτοφόρου οποιοδήποτε μέτρο όμως είναι στην κατεύθυνση της πάταξης φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής από αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν να κινούνται έτσι, θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο. Με το νέο σχέδιο νόμου για τη φορολογία που συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο επιβάλλονται απαγόρευση εξόδου, χρηματική εγγύηση αλλά και προφυλάκηση για όσους φορολογουμένους διώκονται σε βαθμό κακουργήματος όπως η μία απόδοση ΦΠΑ άνω των 75.000 ευρώ. Με άλλη διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου δεν θα επιτρέπεται αναστολή ποινή ή μετατροπή τη σε περίπτωση δικαστική διαφορά, αν πρώτα ο φορολογούμενο δεν καταβάλει τι οφειλές του στο δημόσιο. Η αυστηροποίηση των φορολογικών διατάξεων θα έχει θετικά αποτελέσματα, ε, όχι αν είναι ε, σαν τιμωρία, αλλά αν λειτουργήσει στην κατεύθυνση τη απόκτηση φορολογική δικαιοσύνη. Σε απόλυτη προτεραιότητα για έλεγχο από το ΣΔΟΕ και τι εφορίε θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίε όπω γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστέ και σύμβουλοι επιχειρήσεων οι οποίοι δηλώνουν στην εφορία από 15 έω 25.000 25 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Με τι νέε ρυθμίσει του φορολογικού νομοσχεδίου αυξάνει από 25% στο 50% η προκαταβολή σε περίπτωση προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια ενώ καθιερώνεται η ηλεκτρονική φοροκάρτα για τη συλλογή αποδείξεων η οποία θα είναι ανώνυμη και προαιρετική. Ανατροπέ φέρνει το νέο φορολογικό για όσου έχουν λειξει χρέη στο δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ και καθυστερούν να τα καταβάλουν για πάνω από ένα χρόνο. Τα ονόματα των φιλετών αυτών θα δημοσιοποιούνται όπω και όσων εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, ενώ θα καθοριστεί πόσα από τα 32 δισεκατομμύρια χρέη σήμερα προ το δημόσιο θα είναι εισπράξιμα ή όχι μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου. Όμω και στην περίπτωση που αρκετά από αυτά θεωρηθούν ανίσπρακτα από το δημόσιο, δεν θα διαγράφονται. Από το 2011 μειώνεται ο φορολογικό συντελεστή για τα διανέμετα κέρδη από 24% σε 20%, ενώ όσοι παίρνουν μερίσματα θα φορολογούνται για αυτά με 25%. Οι χρηματιστηριακέ συναλλαγές θα επιβαρύνονται με 2 τη αντί 1,5% σήμερα. Θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο. Και να αποδίδει στον προπολογισμό αυτά που πρέπει να αποδοθούν, ούτως ώστε να υπάρχει ένα πιο δικαιότερο φορολογικό σύστημα και ένα σύστημα το οποίο θα ευνοεί αυτού που, ε, που δεν έχουν. Αλλαγέ προβλέπονται και στην καταβολή του ΦΠΑ για τι μεγάλε επιχειρήσει που θα μπορούν να τον καταβάλουν σε τρει μηνιαίε δόσει με τι ανάλογε προσαυξήσει, αλλά καμιά δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Επίσης θα δίνεται δυνατότητα συμψηφισμού αφιλών του δημοσίου σε ιδιώτες και αντίστροφα, ενώ έρεται το τραπεζικό απόρριτο σε περίπτωση ελέγχου με ένα απλό αίτημα του προϊσταμένου μιας δόη. Τώρα η είναι